Ισόβια ήταν η ομόφωνη ετιμιγορία του δικαστηρίου τόσο για το βούλγαρο αστυνομικό όσο και την αποκαλούμενη μαύρη χείρα της Ιτίας για τη στιγερή δολοφονία του γνωστού καρδιολόγου Χριστόδουλου Καλατζάκη στην αγροτική περιοχή Πυλαλήματα τον Οκτώβριο του 2017. Η 39χρονη από τη Βουλγαρία δεν έπεισε το δικαστήριο ότι δεν είχε σχέση με την εκτέλεση του γιατρού που έπεσε σε ενέδρα όταν τα πρώτα σκάγια χτύπησαν το παμπρίζ του αυτοκινήτου του το οποίο προσέκρουσε στο πρανές ενώ δέχτηκε πισόπλατα χαριστικές βολές όταν βγήκε από το αυτοκίνητο πανικόβλητος προσπαθώντας να καταλάβει τι συμβαίνει. Αυτή είναι μεγαλύτερη δολοφονία. Σατανικό σχέδιο. Σατανικότατο, το οργάνωσε. Τον καθοδήγησε, του έμαθε το σημείο που ήταν αδύνατο να το μάθει, του έδειξε το ιατρείο που δεν μπορούσε να το βρει γιατί δεν φαινόταν ότι είναι ιατρείο. Το ιατρείο ήταν στη Σιτία. Του είπε ότι έφυγε με το Mercedes το πρωί, το μεγάλο, το 4400 αριθμό, ενώ είχε τρία αμάξα. Ένορκοι και δικαστές έκριναν ένοχο το βούλγαρο αστυνομικό, που έτσι κι αλλιώς είχε καταδιωχθεί και συλληφθεί λίγο μετά το έγκλημα και είχε ομολογήσει. Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων, υπεράσπιση συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για τη στιγερή δολοφονία του καρδιολόγου Χριστόδουλου Καλατζάκη τον Οκτώβριο του 2017 στη Σιτία. Να του τιμωρήσει παραδειγματικά. Για να μην νιώσουν και άλλοι άνθρωποι αυτό το οποίο ζούμε εμείς κάθε μέρα. Ένοχοι όμως έκριναν και τη χείρα η οποία εμφανίστηκε στη δίκη με δικηγόρο να εκπροσωπεί την ίδια και το ανήλικο παιδί που είχε αποκτήσει στη διάρκεια του γάμου της με τον καρδιολόγο, στρεφόμενη κατά του εραστή της, υποστηρίζοντας ότι έχασε τον άντρα της εξαιτίας του, χαρακτηρίζοντας τον μάλιστα ανισόρροπο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου. Μετά από μαραθώνια διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε στις 4 το πρωί, εξάντλησε την αυστηρότητά του και μετέτρεψε την άμεση συνέργεια όπου αρχικά είχε παραπεμφθεί η σύζυγος του καρδιολόγου για την ανθρωποκτονία του συζύγου της σε ηθική αυτουργία. Ο εισαγγελέας είχε νωρίτερα προτείνει να πέσει στα μαλακά η 39χρονη, μετατρέποντας την κατηγορία από άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία σε απλή. Όμως, ομόφωνα ένορκοι και δικαστές την έκριναν ένοχη για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, καθώς δέχτηκαν ότι η ίδια συνέλαβε το σατανικό σχέδιο και επιστράτευσε το βούλγαρο αστυνομικό ουσιαστικά ως πληρωμένο εκτελεστή για να βγάλει από τη μέση το Χριστόδουλο Καλατζάκη που είχε αντιληφθεί ότι ήδη ακριβόταν πίσω από την κλοπή χιλιάδων ευρώ από το σπίτι του και την αφέμαξη των λογαριασμών του, σχεδιάζοντας να τη χωρίσει όταν διαπίστωσε ότι τον απατούσε.